Να πούμε δύο λόγια καταρχήν για την σημερινή εκδήλωση. Έχει γίνει θεσμός, ο κόσμος του φαρμάκου συγκεντρώνεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα για να ανταλλάξει απόψεις. Πράγματι ήταν μια μοναδική ευκαιρία. Η συγκεκριμένη μερίδα της ναυτεμπορικής νομίζω ότι αξίζει πολλών να επένουν για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Μετά από περίπου, αν δεν απατώ, με 5-5,5 χρόνια, μπόρεσε καταρχάς και είχε μαζί τους δύο κυριότερους θεσμικούς φορείς της υγείας, τον πρώην Υπουργό και τον νυν Υπουργό, σε μια ανταλλαγή, αν θέλετε, σχολείων και ιδεών, ταυτόχρονα όλους τους θεσμικούς φορείς της φαρμακοβιομηχανίας για τα ζητήματα υγείας, τα οποία αποτελούν τα κορυφαία ζητήματα οικονομίας και πολιτικής στην παρούσα φάση για τον ελληνικό λαό και συνολικά για την κρατική μας οντότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το γεγονός ότι είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ποια είναι τα αδιέξοδά μας, σε τι μπορούμε να δώσουμε λύση. Η βασική χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας που είναι το ζητούμενο βγαίνοντας στην μεταμνημονιακή εποχή πια και ταυτόχρονα να προτάξουμε τον ασθενοκεντρικό χαρακτήρα όπως πρέπει να έχουν αυτά τα ζητήματα υγείας. Ξέρετε, είναι μια εξίσωση η οποία έχει πάρα πολλές μεταβλητές και όχι εύκολες. Η επιχειρηματικότητα και αυτό που εγώ εκφράζω είναι ότι σαφώς το απόλυτο πρόταγμα αποτελεί ο Έλληνας ασθενής, σαφώς η ανάπτυξη, σαφώς η κερδοφορία, σαφώς η μη ποινικοποίησή της είναι σημαντικά στοιχεία της καθημερινότητας στο σύγχρονο επιχειρήν, αλλά πάνω απ' όλα είναι η υγεία των Ελλήνων πολιτών, γιατί η υγεία είναι πολλαπλασιαστικός παράγοντας και για το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας και για την ίδια την ανάπτυξη και γιατί ο ελληνικός πληθυσμός αξίζει το βέλτιστο επίπεδο. Σε επίπεδο Ελλάδας, μιλάμε για μια βαριά βιομηχανία. Πώς είναι το επίπεδο του φαρμάκου σε ελληνικά? Με άμεσο και έμεσο τρόπο, το φάρμακο είναι υπεύθυνο για το 3,6% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Είναι από τους πιο δυναμικούς, για την ακρίβεια είναι ο δεύτερος πιο δυναμικός κλάδος ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας. Κατά συνέπεια, με εξαγωγικό χαρακτήρα, κατά συνέπεια, όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να το δει κανείς στα μεγέθη του, πρέπει να το δει στα μεγέθη του θεσμικά, λειτουργικά, οικονομικά. Και το βλέπει. Η πολιτεία έχει αναγνώσει τη σημαντικότητα αυτού, μπορεί και ξέρει ότι ο υγιής ελληνικός πληθυσμός είναι ένας πληθυσμός που μπορεί να είναι πιο παραγωγικός, είναι ένας πληθυσμός ο οποίος μπορεί να συνδράμει στην ανάπτυξη και με αυτή την έννοια αυτό το οποίο υπηρετούμε είναι κορυφαίο και είναι και ιδιαίτερα ευαίσθητο. Το φάρμακο είναι μια σχέση αγάπης και μίσους, μπορεί να θεραπεύσει, μπορεί όμως και να κοστίσει ακριβά. Ποιος φταίει τελικά για το ακριβό φάρμακο, κυρίως απέναντι στις ευπαθείς ομάδες? Αναφέρομαι εγώ καρκινοπαθείς, χρόνια πάσχοντες, οι οποίοι πρέπει να βάλουν πραγματικά βαθιά στο χέρι στη τσέπη. Και πόσο μάλιστα και για τους ανασφάλιστους που αναζητούν το φάρμακο. Μου δίνεται μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να κάνουμε ένα διαχωρισμό όρων. Τον όρο κόστους που περιγράψατε με υπέροχο τρόπο και τον όρο αξία. Αυτοί οι όροι είναι διαφορετικοί. Γιατί εκείνο που θα μπορούσα να σας πω πράγματι, κάποιες αγωγές σύγχρονες καινοτόμες είναι ακριβές, είναι υψηλού κόστους. Από την άλλη όμως, ποια είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής? Η ανθρώπινη ζωή αποτιμάται με συγκεκριμένες κοστολογικές συνθήκες. Τι θέλω να πω, σε όλο τον πλανήτη είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα σύγχρονα συστήματα υγείας και πολύ περισσότερο η Ελλάδα, η οποία βγαίνει από την κρίση, πρέπει να βρει τρόπους και μηχανισμούς να αντιμετωπίσει την αύξηση και την εκτόξευση των ενιών κόστων στην υγεία. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Μπορεί να γίνει και με κρατικές δημόσιες παρεμβάσεις, αλλά μπορεί να γίνει και με πρωτοβουλίες που θα πάρει ο ιδιωτικός τομέας στα πλαίσια σύμπραξης δημοσίου-ιδιωτικού τομέα. Αυτά ακριβώς συζητήσαμε μέσα. Γι' αυτό ήταν υπέροχο το γεγονός ότι είχαμε αυτή την ευκαιρία στα πλαίσια του συγκεκριμένου συνεδρίου της Ναυτεμπορικής. Και ξέρετε, υπηρετώντας τους θεσμικούς ρόλους, εκείνο το οποίο κάνεις είναι τελικά ότι πρέπει να ισορροπήσεις ανάμεσα στο πρόταγμά σου που είναι ο Έλληνας ασθενής και ο Έλληνας πολίτης, η υγεία του, η ακεραιότητα σε αυτό που κάνει και μια πολιτεία η οποία έχει περιορισμένους πόρους. Στα πλαίσια αυτά, με ιδιωτική επενδυτικότητα και με ανάπτυξη, πρέπει να μπορέσεις να δημιουργήσεις τη γέφυρα. Η γέφυρα έχει δύο πυλώνες, η γέφυρα όμως είσαι εσύ. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε με συνέπεια, με ηθική, με αξίες, με διαφάνεια. Άσχετα εάν αυτό τελικά μπορεί να είναι κάτι, το φάρμακο ξέρετε είναι πάντα ένα στοιχείο που δημιουργεί στον Έλληνα μία, αν θέλετε, συστολή. Μία συστολή, αλλά σκεφτείτε γιατί, πώς να μην δημιουργεί συστολή όταν είναι ακριβώς ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ζωής μας, όχι λόγω ασθένειας, αλλά σκεφτείτε το εξής. Πού είναι το φάρμακο τελικά στο σπίτι? Είναι στο κομωδίνο δίπλα στο κρεβάτι. Είναι στον πλέον προσωπικό χώρο, στο μπάνιο, σε ένα ντουλάπι.
είναι ακόμα στο τραπέζι της κουζίνας, εκεί, στη γυάλα με τα φρούτα κτλ. Το φάρμακο είναι παντού, γιατί το φάρμακο είναι στοιχείο ζωής, είναι στοιχείο θεραπείας και ελπίζουμε ότι είναι στοιχείο ίασης. Είναι στοιχείο της καθημερινότητας και είναι αυτό το οποίο θέλουμε να έχουμε εμείς καθημερινά. Το φάρμακο επίσης, και να κλείσουμε με αυτό, είναι και πεδίο έρευνας. Σεβόμαστε στην Ελλάδα την έρευνα, επενδύουμε στην έρευνα. Δεν γίνεται φάρμακο χωρίς έρευνα. Σε σημαντικό βαθμό. Εγώ που είμαι εκπρόσωπος του μεγαλύτερου πολυεθνικού παράγοντα, έχω να σας πω ότι σαφώς, γιατί το ελληνικό πληθυσμιακό δεδομένο, αν θέλετε, το ταλέντο στην Ελλάδα, οι δυνατότητες ερευνητικές είναι υψηλές. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Βέβαια, πρέπει να υπάρξουν καλύτερα κίνητρα επιχειρηματικότητας. Η φορολογία είναι υψηλή και ενίοτε είναι αποτρεπτική, κατά ψέματα. Από την άλλη, όμως, ναι, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι με έναν άμεσο ή έμεσο τρόπο συνδέεται με το 3,6% το καθάρισμα του εθνικού προϊόντος. Αρκεί να σας πω ότι τέτοια μεγέθη και τέτοια νούμερα δεν θα δείτε σε κανέναν άλλο κλάδο δυναμικό της ελληνικής οικονομίας, με εξαίρεση τον τουρισμό και οτιδήποτε αφορά τα πετρελαιοειδή, τα χημικά. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή. Να είστε καλά.